Σκέψη της Γερμανίδας Καγκελαρίου στην Αθήνα και τη συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό. Ναι. Δεν ξέρω γιατί πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Πανηγυρίζει για την έξοδο στις αγορές. Όταν λέμε αγορές, δεν σημαίνει ότι αυτό που συνηθίζεται να λέει κάποιος «Βγαίνω για ψώνια στην αγορά», καταλάβατε, και επομένως «Να, τι ωραίο που είναι, θα πάω να αγοράσω κάποια πράγματα που τα έχουμε ανάγκη» κτλ. Ή, εν πάση περιπτώσει, να κοιτάξω και τις βιτρίνες και να δω αν πρέπει να αγοράσω. Δεν πρόκειται περί αυτού. Όταν λέμε αγορές, ότι βγήκε η κυβέρνηση, βγήκε στις τράπεζες και στα διεθνή κερδοσκοπικά φαντς. Αυτές είναι οι αγορές. Τράπεζες και διεθνή κερδοσκοπικά φαντς. Είναι η δικτατορία που έχουν επιβάλει παγκοσμίως οι τράπεζες στο χρηματιστικό κεφάλαιο, με το οποίο κατευθύνει τις χώρες σε ένα μονόδρομο ακραίων νεοφιλελεύθερων επιλογών. Και πρέπει να πανηγυρίσουμε λοιπόν γιατί οι τράπεζες και τα διεθνή κερδοσκοπικά φαντς δανείζουν τη χώρα μας με επιτόκια τα οποία είναι εντελώς ασύμφορα και δεν μπορεί να είναι αποδεκτά και δεν μπορεί να γίνουν, δεν τα αντέχει η οικονομία και η κοινωνία μας. Άρα εσείς κύριε Λαφαζάνη, λοιπόν, δεν βλέπετε την αλλαγή σελίδας της νέας σελίδας και το βήμα εξόδου συνολικά προς την κρίση όπως παρουσιάζει η κυβέρνηση. Μου, ναι, και να απαντήσετε και σε αυτό για να κάνουμε μια συζήτηση θα απαντήσω, όλοι μαζί. Αλλά για να υπάρξει μια συνοπτική τοποθέτηση καταρχάς. Λοιπόν, αυτή την έξοδο στην ληστεία την οποία κάνουν οι τράπεζες και τα κερδοσκοπικά φαντς θεωρείται πολύ μεγάλη επιτυχία για την οποία πρέπει να πανηγυρίσουμε. Ναι, αλλά σας λένε ουσιαστικά στην κυβέρνηση, κύριε Λαφαζάνη, ότι επενείτε το μνημόνιο αυτή τη στιγμή με αυτή τη στάση που κρατάτε απέναντι στο βήμα τώρα, εξόδου. Τώρα, αφήστε τώρα να αναπαράγετε κι εσείς αυτό το πράγμα. Εγώ το οποίο οφείλω δεν να σας καμία... ρωτήσω, κύριε Λαφαζάνη, λοιπόν, είναι η επίσημη ακούστε, θέση της κυβέρνησης. Ακούστε, εάν δεν θέλετε να το απαντήσετε, δεν το απαντάτε. Εντάξει, θα τα απαντήσω όλα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Αυτό είναι η έξοδο στις αγορές. Τώρα, γιατί βγήκε στις αγορές για να δανειστεί τώρα 3 δισεκατομμύρια η κυβέρνηση? Υπάρχει χρηματοδοτικό κενό? Εγώ ήξερα μέχρι τώρα ότι η κυβέρνηση έλεγε ότι για τον επόμενο χρόνο οι δανειακές ανάγκες της χώρας είναι καλυμμένες. Ήξερα επίσης ότι και ξέρω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν καταβάλει μέρος της δόσης αν δεν έχει διασφαλιστεί η δανειοδοτική ροή της χώρας, την οποία δανείζει, για τους επόμενα 12 μήνες εκ του καταστατικού του. Επομένως, ποιος ο λόγος να επισπευστεί για πριν έχουμε ανάγκη από δάνειο? Έχουμε τρία λεπτά, κύριε Λαφαζάνη. Να επισπευστεί για ένα χρόνο περίπου η έξοδος στις αγορές, προκειμένου να επιβαρυνθεί ο φορολογούμενος με δυσβάστακτα επιτόκια. Τι απαντάτε στην κυβέρνηση που σας λέει ότι χωρίς μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει και ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ επενεί το μνημόνιο? Κοιτάξτε τώρα, με συγχωρείτε, η κυβέρνηση μπορεί να λέει ό,τι ανοησία θέλει. Με συγχωρείτε. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Λαφαζάνη, ότι είσαστε σε μια δεινή θέση και εκφράζεται με δυσκολία. Καλά, εντάξει, εκφράζεται με δυσκολία, προσπαθείτε να βρείτε επιχειρήματα, να πιαστείτε από τα μαλλιά σας ή να επαναφέρετε ένα κομμουνιστικό όραμα το οποίο είχατε ως νέος. Αλλά τέλος πάντων, έτσι είναι αλήθεια. Έτσι είναι αλήθεια. Μιλήσατε για τα κερδοσκοπικά φαντς, για την επίθεση στον αγορό. Κύριε Βαρβιτσιώτη, να ολοκληρώσει ο κύριος Λαφαζάνης, επιστρέφω σε εσάς, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε σε δύο λεπτά. Να χρηματοδοτείτε η οικονομία. Κύριε Υπουργέ. Άκουσα και αυτό. Και με ποιο επιτόκιο, πείτε μας τη μέθοδο. Άκουσα και αυτό. Άκουσα και αυτό το κύριε Λέισον, αλλά δεν βγαίνει τίποτα έτσι. Λοιπόν, μνημόνια, κυρία Μπουζδούκου, να ξέρετε, θα υπάρχουν στον αιώνα των άπαντα όσο υπάρχουν οι εφαρμοστικοί τους νόμοι. Μπορεί τα μνημόνια να παρέλθουν, αλλά αν παραμένουν οι εφαρμοστικοί νόμοι των μνημονίων, εφαρμόζονται οι μνημονιακές υποχρεώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, για να καταργήσουμε τα μνημόνια, δεν φτάνει να καταργήσουμε το σχετικό νόμο που τα ακυρώνει ως ειδικές γενικές ρυθμίσεις. Πρέπει να καταργήσουμε τις εφαρμοστικούς νόμους. Πέραν από μία τελεία, κύριε Λαφαζάνη, έχουμε ένα λεπτό. Το πρόγραμμα ισχύει μέχρι το 2016. Μάλιστα. Αν δεν υπάρξει νέα χρηματοδότηση από την Τρόικα, μάλλον δεν θα υπάρξει και νέο μνημόνιο. Κύριε Αν όμως υπάρξει νέα χρηματοδότηση, ένα σχόλιο, γιατί θα τότε πρέπει θα να έχουμε κλείσουμε. Και δεν νέο μνημόνιο και που θα μπορεί να υπερβαίνει το 2016. Και θα έχουμε και νέα μέτρα βεβαίως. Λοιπόν, ένα σχόλιο μόνο. Εγώ σας μεταφέρω λίγο στον Ιούλιο του 2012. Η πλατεία Συντάγματος ήταν κατελημένη από σκηνές και φωτιές. Υπήρχε απόλυτη
απαξίωση της χώρας. Όλα τα πρωτοσέλιδα του Διεθνούς Τύπου μιλούσαν για την κατάρρευση της χώρας και την έξοδο από το ευρώ και την Ευρώπη. Και εχθές, 20 μήνες αργότερα, βγήκαμε στις αγορές, υπερκαλύφθηκε και όχι με προσφορά των ελληνικών τραπεζών όπως γινόταν παλιά, η προσφορά των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Είναι ένα βήμα σταθεροποίησης, είναι ένα βήμα προς αυτό που λέμε.